Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing. Στην εκπομπή όπου βλέπουμε πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια. Και αυτή τη φορά θα είναι και το πιο actual φιγουράκι unboxing, μιας και θα ανοίξουμε μια όντως action φιγούρα. Γιατί εδώ έχουμε το τη Σνέκα, είναι κλασικά. Και όταν λέμε action figure εννοούμε αυτές τις φιγούρες όπου είναι πιο articulated, ας πούμε, έχουν αρθρώσεις, σπασίματα στα χέρια αυτά. Και συγκεκριμένες σειρά της Σνέκα βγήκαν πάρα πολύ ωραίες. Γιατί έρχονται σε αυτά τα Windows Box όπου ανοίγει από εδώ και βλέπεις μέσα πώς είναι η φιγούρα σου. Να πούμε ότι εδώ θα δούμε το Predator 2. Ξέρετε πόσο πάρα πολύ αγαπάω τα Predator και τα Alien. Να πούμε εδώ, εντάξει, μας γράφει η NECA και Real Toys όπως μας λέει κάτω. Έχει διάφορα ανταλλακτικά, ας πούμε, διάφορα μέρη μάλλον. Έχει κεφάλι, άλλα χέρια, βάζει όπλα. Το κεφάλι αλλάζει ένα με τη μάσκα, ένα χωρίς τη μάσκα, όπως ήταν έτσι λίγο άσχημος τέλος πάντων ο Predator, ας πούμε. Και εδώ είναι από το Predator 2, όπως μας το λέει City Hunter, εκεί που κατέβηκε το Predator μέσα στην πόλη και έγινε η σφαγή. Εν τω μεταξύ, το έξω artwork, να πούμε, θυμίζει λίγο για ένα παλιό παιχνίδι που είχε πάλι με το Predator που κατέβαινε στην πόλη, ένα παλιό παιχνίδι του PlayStation 2. Αυτά νομίζω μπορούμε σιγά σιγά να δούμε από λίγο πιο κοντά το κουτί. Πίσω μας γράφει και πες να είναι και ακριβώς η περιγραφή που γράφει στην ταινία. Μπορεί, θα μπορούσε, ή τέλος πάντων μας περιγράφει λίγο στην ταινία τι γίνεται. Κάποιες φωτογραφίες για το πώς μπορείς να στήσεις το Predator μας. Κάτω μας λέει, ναι, αυτή η φιγούρα αγοράστηκε από το αγαπημένο Angry Nerd και αρκετά τελευταία, αν θυμάστε το haul. Εδώ έχουμε, μας λέει, εντάξει, τους δημιουργούς της φιγούρας και τα σχετικά. NECA Real Toys, το Andy Henry Fox εννοείται. Λίγο από πίσω νομίζω, αυτά λίγο πολύ με το κουτί. Για αυτό που σας λέω, το γαμάτο, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτές τις φιγούρες και δεν βγαίνουν όλες τις NECA σε Winot Box έτσι. Αυτό εδώ, όπου ανοίγεις τη φιγούρα σου, μέσα έχει και εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο σκίτσο. Και εδώ μέσα μπορείς να δεις πως είναι actual το Predator σου. Ή η φιγούρα σου μάλλον, πάρα πολύ ωραία. Θα δούμε σίγουρα κάτι ακόμα από NECA, αλλά σε αυτό το στυλ κουτιά, σε τέτοιο Windows Box, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ εδώ, γιατί ανοίγει το κουτί, βγάζεις τη φιγούρα σου και κρατάς το κουτί. Δεν είναι άλλες χαζές συσκευασίες που βγάζεις, πρέπει να τις κόψεις και αυτά. Μπορούμε να πούμε νομίζω να την ανοίξουμε λιγάκι, έχει ζηλοτέι, οπότε θα χρειαστεί λίγο κόψιμο εδώ το ζηλοτέι. Πάρα πολύ ωραία. Α, μας λέει εδώ και ηλικίες 17 και πάνω, χαζομάρες. Εντάξει, παιδιά, είναι μια φιγούρα, μάλλον μια action figure. Αλλά εντάξει, λόγω και θεματολογίας και όσο είναι Predator, να μην τρομάξουν τα παιδιά, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι, ναι, μέσα δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Πέρα από ένα πάρα πολύ ωραίο. Μέσα έτσι ήταν το διαστημόπλαιό του, εκεί που είχε μπει ο πρωταγωνιστής, αν θυμάμαι καλά, και είδε μέσα και όλα τα τρόπαια που είχε το Predator, τα κρανία και όλα αυτά που μαζεύουν τα Predators. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι μέσα η φιγούρα μας. Να κάνουμε μια βόλτα στα περιφερειακά της. Λίγο να δούμε κεφάλια, σπαθιά, ξέρω εγώ, εντάξει, και εδώ που έχει το νεκροκεφαλί, ακόμα και εδώ έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ας ανοίξουμε λίγο να δούμε αυτά και μετά ας δούμε την φιγούρα μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μεγάλο ζηλοτέιπ, λογικά, ναι. Και ναι, αφού βγάλαμε το πάνω ζηλοτέιπ, έχει και εδώ για να κρατάει το δόρυ του. Αν και νομίζω, ναι, μπορούμε να το βγάλουμε το δόρυ του. Ας ξεκινήσουμε με το δόρυ του. Στην ανοιχτή του έκδοση, γιατί έχει και την έκδοση που είναι πιο μαζεμένο. Κοιτάξτε εδώ πόσο μικρό είναι σχετικά, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ καλά δουλεμένο, με πάρα πολύ ωραία εφημερίδα. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, NECA εννοείται από τις κορυφαίες εταιρείες, ειδικά για action figures και τέτοια. Πάρα πολύ ωραίο, όπως άνοιγε το δώρο του, που στην αρχή ήταν αυτό εδώ το πράγμα που νομίζω το έχει κιόλας. Και όταν ανοίγει, γίνεται κάπως έτσι. Μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη. Ας συνεχίσουμε, εδώ έχουμε ένα εξάρτημα, αυτό βασικά είναι και καλά η φλόγα ή το λέιζερ, ας πούμε, που βγάζει, ξέρω εγώ, από το όπλο που έχει συνήθως πάνω στον ώμο του. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο, αυτό μπορούμε να το κουμπώσουμε σίγουρα. Κοιτάξτε εδώ, μπορούμε να το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Ας συνεχίσουμε, ναι, αυτό που λέγαμε με το δώρο του, έτσι είναι το δώρο του κλειστό. Για να δούμε, να συγκρίνουμε λίγο τους δουλειές εδώ. Ναι, δηλαδή πόσο πολύ ταιριάζει, είναι σχεδόν το ίδιο. Εντάξει, επειδή είναι τόσο μικρό, σίγουρα δεν μπορεί να γίνει ίδιο, αλλά πόσο πολύ μοιάζει και ταιριάζει, πάρα πολύ ωραίο. Στην ουσία είναι αυτό εδώ όπως το έχει μαζί του και το κουβαλάει, και όταν το ανοίγει γίνεται όπως εκείνο το μεγάλο. Ας συνεχίσουμε, εδώ θέλω να δω λεπτομέρεια. Ναι, και όντως είναι πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια, και αυτό είναι και βαρύ εξάρτημα. Ένα ανθρώπινο κεφάλι μαζί με τη σποδηλική του στήλη. Ένα ανθρώπινο κρανίο μάλλον, μαζί με τη σποδηλική στήλη σε κόκαλα, ακόμα το αίμα είναι φρέσκο, πόσο καλά βαμμένο είναι. Κοιτάξτε εδώ δουλειά. Ωραία φίλε, είναι απίστευτο. Ενώ είναι αρκετά μικρά, το κλίμακά σου πρέπει να είναι 1:10, νομίζω μπορούμε να την πούμε 1:10, περίπου εκεί συνήθως γίνουν αυτές σαν κλίμακα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε εδώ. Τι λες τώρα. Μπορείς να τον βάλεις να κρατάει αυτό εδώ, εννοείται, κανονικά. Συνεχίζουμε να δούμε τον δίσκο του, να έχουμε και έναν δίσκο εννοείται.
Αλλά αυτό ο δίσκο τον πετούσε μια φορά και μπορεί να σκότωνε και τρία και τέσσερα άτομα μαζί. Και από πίσω πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αυτό νομίζω χωράει ακριβώ στο χέρι του. Ναι, εδώ έχει και το σχέδιο. Α πούμε πώ τον κρατάει με τα δάχτυλα και αυτά. Ακριβώ το σχέδιο του χεριού του. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό και μικρό. Συνεχίζουμε. Α δούμε εδώ αυτά τα δύο. Βασικά, α δούμε λίγο τα χέρια. Τα οποία χέρια και αυτά αλλάζουν εννοείται και φοράει ήδη από ό,τι βλέπω δύο χέρια. Οπότε στην ουσία με τα δύο χέρια που έχει και τα άλλα τρία για ανταλλακτικά να τα αλλάξει ανάλογα με το ρίχνεις να φτιάξεις, έχει πέντε χέρια. Πέντε καρπούς με δάχτυλα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε εννοείται να δούμε διάφορα σκηνικά που μπορούμε να δώσουμε στο Predator μας. Διάφορες στάσεις, poses και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραίο στα χέρια που μπαμούν κάπου εκεί προς το παρόν. Και αυτό εδώ. Εδώ σίγουρα είναι για να κρατάει κάτι. Είτε το δόρυ του να κρατάει, είτε το κρανίο, ξέρω εγώ, ή ποιο είναι τη σποδινική στήλη όπως ήταν, ή κάτι τέτοιο. Γενικά σίγουρα είναι αυτό για να κρατάει κάτι όπως το βλέπω. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Εδώ έχουμε. Α, εδώ πρέπει να είναι το όπλο του. Εδώ πάνω πρέπει να είναι το οπλάκι του. Νομίζω κιόλα, δεν είμαι σίγουρο. Έτσι όπως το βλέπω. Όχι, δεν είναι το οπλάκι του. Α, ναι, μπορεί να το πει. Μπορεί να το βάζει ξανά το πλάκι αυτό, νομίζω. Θα δούμε βέβαια που θα ταιριάξει πάνω. Δεν είμαι και απόλυτα σίγουρο, αλλά θυμίζει σαν το όπλο που έχει. Ενώ έχει ήδη ένα όπλο όμως πάνω στον ώμο του. Θα δούμε πως αυτό είναι να το κουμπώσει κάπου αλλού. Πάρα πολύ όμορφο εξάρτημα και αυτό. Αυτά τα δύο μικρά που έχει, μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Λογικά πάει να τα βάζει στα χέρια του. Κουμπώνουν κάπου, ξέρω εγώ, πάνω στα χέρια του. Λογικά αυτά τα δύο είναι για να κουμπώνουν πάνω στα χέρια του. Γιατί βλέπω εδώ έχουν αυτή την εξοχή τέλος πάντων. Που θα μπαίνει σε κάποια εξοχή που θα έχει στα χέρια του. Λογικά έχει πολύ πράγμα, έχει πάρα πολύ πράγμα. Και πάμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ωραία. Ας δούμε και το δεύτερο κεφάλι που είναι το κεφάλι χωρίς τη μάσκα. Εδώ εννοείται είναι κλειστά έτσι για να μην φεύγει η φιγούρα και να μπαλατζάρει να παίζει μέσα στο κουτί εννοείται. Ας βγάλουμε και αυτά εδώ λίγο. Και εδώ να δούμε λίγο το κεφάλι του, μια και το βγάλαμε. Εντάξει, πόσο καλά δουλεμένο είναι και αυτό. Βλέπετε στο βάθος φαίνονται και τα μάτια του έτσι κίτρινο με τη μαύρη κόρη του όπως ήταν στο βάθος. Πάρα πολύ ωραία δουλειά και στο στόμα του έτσι που ήταν λίγο περίπλοκο ας πούμε. Εντάξει, εννοείται παιδιά ότι είναι πλαστικές αυτές. Έτσι δεν μιλάμε ούτε για, ξέρω εγώ, resin σάτου και τα σχετικά. Αυτό τι είναι, δεν νομίζω να μας χρειάζεται. Πρέπει να είναι από εδώ, από το σκάλισμα του, για να ανοίξει αυτή η τρύπα για να βάζει το κεφάλι του. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Κοιτάξτε εδώ ένα πολύ κοντινό πλάνο στο κεφάλι του, χωρίς τη μάσκα. Πάρα πολύ ωραίο και το κεφάλι του. Και τώρα για να δούμε σιγά σιγά την πιο actual φιγούρα μας, ας πούμε. Νομίζω θα βγει από εδώ εύκολα τώρα, μιας και βγάλαμε τα. Ναι, βγήκε σχετικά εύκολα, δεν κάναμε καμία ζημιά. Ου, έχει εδώ για να βάλεις το δίσκο. Τι λες τώρα, εδώ παίζει να χωράει ο δίσκος. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό. Νομίζω. Και ναι, ο δίσκος κουμπώνει όντως εδώ. Δεν κουμπώνει και πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν είναι για να κάθεται. Άμα το βγάζεις, βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχει και πάρα πολύ καλό κούμπομα. Αλλά στέκεται κάπως έτσι, άμα θες να φτιάξεις μια συγκεκριμένη σκηνή, ξέρω εγώ. Ή γενικά να έχεις τον δίσκο πάνω του. Εδώ τώρα για να μας κάτσει λίγο. Ναι, αυτά δεν τα ρύθμισα καθόλου και έχει πάρα πολλές αρθρώσεις. Είναι από τις πιο articulated φιγούρες που έχω δει μέχρι στιγμής. Κάπως έτσι πίσω βλέπω έχει εδώ αυτό. Οπότε μπορείς να του βάλεις το δόρυ και νομίζω όχι το ανοιχτό. Εντάξει, το ανοιχτό να του βάλεις θα είναι μαλακία. Οπότε ας του βάλουμε το κλειστό δόρυ πίσω να έχει. Κάπως έτσι εδώ πέρα. Λοιπόν, τίποτα άλλο έτσι σε στυλ ντύσιμο που να μπορούμε να τον κάνουμε, ξέρω εγώ. Έχει πάρα πολλά, πόσα σπασίματα τώρα έχει. Εδώ βλέπω. Όπα! Τι λες τώρα, ρε φίλε, κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Κοιτάξτε εδώ μικρή λεπτομέρεια που έχουν κάνει. Αυτό που είχε εδώ τέλος πάντων το μηχανισμό που από αυτό ενεργοποιούσε τις βόμβες ή από αυτό έβαζε, ξέρω εγώ, τα άλλα τα πακέτα για να γεμίσει λίγο η ζωή του. Ή γενικά καλούσε το σκάφος του με αυτό. Αυτό εδώ ήταν το remote control του. Ας πούμε από σκάφος και οτιδήποτε και τη στολή του. Μετά αυτό εδώ αν θυμάμαι καλά ανοίγει. Ναι, ανοίγει σίγουρα μέχρι εδώ ξέρω εγώ μπορείς να το κάνεις. Λίγο να επιμηκυνθεί για να καρφώσει όποιον θέλει να καρφώσει ή να τον κόψει στα δυο με αυτά εδώ. Αυτά εδώ τα διπλά blades ας πούμε πάρα πολύ όμορφος. Τα πόδια του μετά γυρίζουν από εδώ. Ναι, μας έφυγε ο δίσκος γιατί τώρα τον κούνησα. Δεν πειράζει όμως, τον αφήσουμε λίγο στην άκρη. Τα πόδια του γυρίζουν από εδώ, γυρίζει με η λεκάνη του. Έχει εδώ στη λεκάνη του και στο κορμό του έχει άρθρωση ή σπάσιμο, ας πούμε. Εδώ το γόνατο και τα δύο κομμάτια νομίζω. Ναι, κοιτάξτε εδώ. Και στο πάνω κομμάτι και στο κάτω κομμάτι έχει άρθρωση. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και εδώ λογικά το ίδιο έχει, ναι. Τα πόδια του κάτω, εντάξει, αυτά δεν νομίζω να βγαίνουν κιόλας. Λες αυτά εδώ να είναι, όχι, δεν νομίζω να είναι αυτά για τα πόδια. Γιατί βλέπω εδώ έχει μια τρύπα, όχι, δεν νομίζω.
Να είναι κάπως έτσι. Όχι, σίγουρα. Όχι, απλά έτσι είναι αυτές οι τρύπες εδώ στα πόδια του, ξέρω εγώ. Ή αν θες να τις στήσεις κάπου, ή αν έχει κάποια βάση ή κάτι τέτοιο. Λες να έχει βάση στο κουτί. Δεν νομίζω. Απλά λογικά θα βγαίνουν βάσεις είτε τη σνέκα είτε ξέρω εγώ μπορείς να χρησιμοποιήσεις να το βάλεις να στηρίζεται. Μετά το κεφάλι του και εδώ όπως είπαμε γυρίζει. Μπορούμε να το βγάλουμε εύκολα. Βγαίνει για να βάλουμε το άλλο κεφάλι. Ναι, βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, αυτό το κεφάλι όμως είναι πάρα πολύ ωραίο με τη μάσκα έτσι που είχε στο 2 ότι λίγο πιο μπρονζέ, ξέρω εγώ, χρώμα μάσκα. Ας δούμε το άλλο κεφάλι με το άλλο πώς θα είναι και πόσο εύκολα μπορούμε να το βάλουμε. Γιατί βλέπω έχει αρκετό μαλλί εδώ πέρα και το μαλλί πρέπει να το κάνεις λίγο προς τα πίσω. Και κάπως λίγο πιο δύσκολα, αλλά μπήκε παρόλα αυτά το κεφάλι του. Είναι και έχει πολλά έτσι, τέτοια μικρά εξαρτήματα που είναι δεμένα πάνω του για να γίνει πιο ρεαλιστικός. Το κεφάλι του λίγο με το μαλλί του, εντάξει, ήθελε λίγο να τραβήξει από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, για να κάτσει το μαλλί του λίγο καλά. Και τώρα εδώ, εντάξει, μην νομίζω ότι έκατσε εκεί πάρα πολύ καλά. Κάποιο μαλλί ίσως είναι πάλι κλεισμένο μέσα, αλλά κάπως έτσι μπορεί να είναι αυτός εδώ. Να πούμε ότι τώρα, εδώ πρέπει να είναι το ένα για το χέρι του, τώρα όπως το βλέπω. Γιατί εδώ βλέπω ότι έχει μια τρύπα και λογικά όχι αυτό. Για να δοκιμάσουμε το άλλο, γιατί εδώ βλέπω ήδη το χέρι του ότι έχει ένα αλφαγκάθι. Ναι, εδώ αυτό μπαίνει. Πάρα πολύ ωραία, ενισχύει το armor του ας πούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο του είχε να το βγάλει αυτό και να το βάζει, αλλά μπήκε εδώ το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι λογικά θα μπαίνει από εδώ. Ή όχι, όχι, εδώ δεν βλέπω να έχει κάποια βάση. Οπότε λογικά παίζει να βάζει όποιο θες εσύ από εκείνα τα δύο. Ακόμα και γι' αυτό σου δίνει να επιλέξει, ξέρω εγώ, ποιο να βάλει. Τώρα το ξανάβαλα για να σα δείξω τη διαφορά, γιατί τώρα το πήρα και εγώ πρέφα. Και τα δύο είναι για να μπουν εδώ. Και το ένα είναι κάπως κλειστό ας πούμε. Και φαίνεται αυτό διότι εδώ πέρα το ένα έχει πιο μεγάλη εξοχή εδώ πέρα. Αυτό βλέπετε έχει πιο μικρή εξοχή. Ενώ το άλλο εξοχή του είναι σαφώς πιο μεγάλη. Και αυτό το βάζεις εδώ σαν ένα extra hidden blade. Σαν να ανοίγει ξέρω εγώ αυτό για να κάνεις ζημιά και με αυτό ακόμα. Αυτό μπαίνει μέχρι εκεί. Και ανοίγει κάπως έτσι αυτό για να κάθεται έτσι εδώ πέρα. Σαν να βγαίνει ας πούμε και να είναι έτοιμο να αυτό μα κόψει κάποιον. Γιατί όπως βλέπετε έχει πάει λίγο πιο μπροστά αυτές εδώ. Αυτή εδώ είναι σαν λεπίδα ξέρω εγώ. Αλλά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα να το έχεις να φαίνεται έτσι. Οπότε ας βάλουμε το άλλο που κουμπώνει λίγο πιο καλά ας πούμε και δεν φαίνεται τόσο πολύ η διαφορά. Συνεχίζει κανονικά ας πούμε εδώ στο χέρι του. Λοιπόν, τώρα ας ξεκινήσουμε να βλέπουμε λίγο με τα χέρια και με αυτά τι παίζει. Ναι, μας έφυγε το δόρυ που τον βάλαμε πίσω. Λοιπόν, τώρα θέλω να δω εδώ με αυτό τι παίζει. Δεν νομίζω τώρα, αυτό παίζει να κουμπώνει ήδη πάνω στο όπλο του. Δεν νομίζω, αυτό πρέπει να είναι για κάποια άλλη δουλειά που ακόμα δεν έχω βρει τι ρόλο βαράει αυτό. Αλλά θα τον ανακαλύψουμε σιγά σιγά. Να πούμε ότι αυτό λογικά κολλάει στο ίδιο όπλο του, όπως βλέπω σε σχέση με την εγκοπή εδώ πέρα. Λοιπόν, αλλά πώς θα το βάλουμε τώρα, εδώ είναι και το κεφάλι του εντωμεταξύ και εμποδίζει λίγο το κεφάλι του. Αυτό ίσως δεν το υπολόγισαν και πάρα πολύ καλά, ή τα μαλλιά του, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ας το γυρίσουμε λίγο έτσι να το βάλουμε. Ναι, αυτό μπαίνει κάπως έτσι, εδώ. Αλλά τώρα εδώ αυτός είναι σαν να πυροβολάει τα μούτρα του, εντάξει. Όπως πυροβολάει, κάνει και λίγο κούρεμα, κόβει και κάνα δυο από τα ράστα του, ας πούμε. Κάπως έτσι κάθεται αυτό εκεί πάνω. Εδώ αυτά εδώ συνέχεια μας χαλάνε. Θα βάλουμε κάπως έτσι να μην σηκώνεται συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα πρέπει να ψάξουμε να δω πού μπορούμε να βάλουμε αυτό ή τι ακριβώς κάνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και μόλις ανακαλύψαμε μια νέα εγκοπή εδώ πέρα που είναι για να μπει αυτό εδώ πέρα και μπαίνει κάπως έτσι. Α, εδώ βασικά τι μπορεί να έχει, κάτι μπορεί να έχει εδώ πέρα. Εδώ κάτι βάζει, γιατί βλέπω ότι εδώ έχει χώρο. Σαν να βάζεις κάτι, τι μπορεί να βάλει όμως μέσα εδώ. Λογικά είναι για να βάζεις ένα έξτρα χέρι. Αυτός κουβαλούσε πάντα έξτρα χέρια μαζί του σε περίπτωση που του κόψουν το ένα να του βάλουν άλλο. Όχι βέβαια, εντάξει, αυτό είναι χαζομάρα δικιά μου. Σίγουρα δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, δεν ήταν και τόσο τούμπανος ο Predator. Είπαμε εντάξει, αυτό εδώ πέρα δεν μου αρέσει το πάνω όπως φαίνεται. Οπότε ας το βγάλουμε. Το είδαμε και αυτό στο περίπου πώς είναι. Λοιπόν, τώρα αυτό εντάξει, έτσι μπορεί να είναι εδώ πέρα. Για να βάζει κάτι, γιατί έχει τρύπα αρκετή σαν να χωράει ολόκληρο πιστολάκι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, κάπως έτσι να κάθεται αυτό εδώ πέρα, δεν βρήκα κάτι που να μπορείς να βάλεις μέσα εδώ. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε να αλλάξουμε τώρα το ένα το χέρι του. Για να βάλουμε το άλλο χέρι, ξέρω εγώ, που κρατάει κάτι. Μήπως το βάλουμε να κρατήσει το δόρυ του. Γιατί βλέπω ότι το δόρυ του, όπως είναι στη φωτογραφία, ας πούμε, μπορείς να τον βάλεις να κρατάει και με τα δύο χέρια το μεγάλο δόρυ, το ανοιγμένο. Λοιπόν, τώρα κάπως έτσι βάλαμε το χέρι του και από ό,τι είδα αυτό το χέρι βγαίνει αρκετά εύκολα από εδώ. Αν και λογικά αν προσπαθήσουμε και όλη η φιγούρα νομίζω βγαίνει. Σπάει εύκολα, δηλαδή ξεκολλάει εύκολα, ξέρω εγώ. Αυτό το χέρι βγαίνει. Αυτό το χέρι βγαίνει βασικά από πιο πάνω. Δεν βγαίνει από κάτω όπως έβγαινε το άλλο, βγαίνει από πιο πάνω. Αλλά εντάξει, αυτά δεν
μας απασχολούν τώρα ιδιαίτερα. Λοιπόν, και αφού βάλαμε τώρα αυτό το χέρι, το βάλαμε λίγο ανάποδα. Όχι, μπορείς να βάλεις ας πούμε αυτό. Ξέρω εγώ, όχι, αυτό το χέρι είναι από εδώ, δεν μας κάνει. Μπορείς να βάλεις αυτό το χέρι και καλά για να το βάλεις να πατάει εδώ, αυτά εδώ τα κουμπιά που είχε, τέλος πάντων, όπως μας το δείχνει και στη φωτογραφία του κουτιού πίσω, ξέρω εγώ, εδώ πέρα. Και καλά πατούσε εκεί τα κουμπιά. Αλλά εγώ τώρα θέλω να τον βάλω να κρατάει το δόρυ του, όπως στη φωτογραφία που μας δείχνει. Για να δούμε πώς θα το στήσουμε τώρα ακριβώς αυτό. Και ναι, εντάξει, μόλις φτιάξαμε μια πάρα πολύ ωραία στάση, μπορείς να τον έχεις έτσι και λίγο τα πόδια λυγισμένα, λίγο πιο battle pose ας πούμε, και να κρατάει το δόρυ του έτοιμος να κάνει μάχη. Αλλά λίγο πώς τον θέλεις. Τώρα, αν κάνεις αυτά λίγο πιο κοντά, λίγο δηλαδή τα χέρια του να το κρατάει λίγο πιο μέσα, αλλάζει και η στάση του γενικά και ο τρόπος που κρατάει το δόρυ. Πάρα πολύ ωραία φάση και με το δόρυ. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία στάση που παίζει να τον άφηνα και με αυτή τη στάση, εννοείται, γιατί όχι. Αλλά μου φαίνεται να τον αναστήσω με την άλλη, την ακόμη πιο τρομακτική στάση, όπου κρατάει το. Όπου κρατάει το τρόπαιό του, τέλος πάντων, εδώ το ανθρώπινο. Εδώ το ανθρώπινο κρανίο, ξέρω εγώ, με τη σπονδυλική στήλη μαζί όπως ήταν τα τρόπαιά του. Και εντάξει, αφού δούλεψα κάποιες στάσεις, νομίζω βρήκα το πώς που μου άρεσε και θα τον αφήσω κάπως έτσι. Εντάξει, ίσως με κάποιες μικροαλλαγές, είτε με το κλασικό του κεφάλι βασικά με την μάσκα του Predator, γιατί μου αρέσει περισσότερο. Να πούμε, εντάξει, τώρα αυτή η στάση εμπνεύστηκα λίγο από το artwork που λέγαμε που έχει στο κουτί, όπου εδώ είναι κάπως έτσι όπως μπορείτε να δείτε. Κρατάει με το ένα χέρι το κρανίο και με το άλλο χέρι το δώρο του και στηρίζεται κάπως εκεί. Αλλά εκεί τον έχει πολύ ιδιαίτερα. Εδώ δεν θα στηρίζεται αν έτσι τόσο πίσω να κάνει ακριβώς όπως είναι το βάρος του. Αλλά είναι γενικά μια πάρα πολύ όμορφη action figure που μπορείς. Έχει πάρα πολλά εξαρτήματα όπου μπορείς να παίξεις. Έχει όλα αυτά τα εξαρτήματα όπου μπορείς να κάνεις πολλά και διάφορα. Εντάξει, και ο δίσκος του είναι ωραία να μπει εδώ πέρα γενικά για να γίνει πιο όμορφος. Έχει και όπως όπλα πολλά διάφορα, γενικά βγαίνουν εδώ και πολλά σπασίματα για να δοκιμάζει διάφορες στάσεις. Μια πάρα πολύ όμορφη φιγούρα, πάρα πολύ καλοδουλεμένη φιγούρα γενικά από την ΕΚΑ. Και αυτές οι μικρολεπτομέρειες που έχει εδώ με αυτά εδώ, ξέρω εγώ, όπως είναι με τα σκοινιά και τα κορδόνια, φαίνονται πάρα πολύ όμορφα. Αυτά. Λοιπόν, τώρα θα δούμε σίγουρα κάτι ακόμα από ΝΕΚΑ έτσι τέτοιο στυλ. Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ γενικά και σαν φιγούρα και σαν σπασίματα όπως είναι και όπως μπορείς να τις στήσεις όπως θες. Και σίγουρα κάποια στιγμή θα διακοσμήσει το καινούργιο background μας μόλις αλλάξει λίγο ακόμα. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε αυτή η φιγούρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ εμένα γενικά, έτσι όπως είναι το όλο στήσιμο έτσι και αυτά και όπως μπορείς να τη βάζεις να κάτσεις. Και αυτή η λεπτομέρεια εδώ κάνει όλη τη διαφορά. Αυτά, παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα και που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.